και θα ακούτε σίγουρα τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων της Αγίνθου. Εξελίτε το φάουλ, κεφαλιά από τον Χρήστο τον Γκράγκαρη, Μαρίνος που γεμίζει για τον Μπιάζη, βγαίνει σέντρα, άφησε ο Μουζής, θα την προλάβει, πρόλαβε ο Μουζής, έδιωξε μακριά. Σε ένα χώρο που είναι ο Νάστος, μαζί με τον Φυτόπουλο, ο Νάστος πήρε την κεφαλιά, είναι σε θέση offside. Παίζεται λέει ο διαιτητής, ήταν offside, δύο παίκτες και τώρα θα ανάσει ο Γκράγκαρης, για να δούμε μέσα στη μεγάλη περιοχή μόνος του, θα πλασάρει. Out η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, ενώ τώρα πέφτουνε πάνω στον διαιτητή και σωστά η της Αγίνθου. Ήταν offside ο Θανάσης ο Κράγκαρης νωρίτερα, αλλά ίσως να το θεώρησε. Τι να θεώρησε ο διαιτητής, βλέπετε κι εσείς. Αλλά αυτό που μετράει είναι ότι χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 28 για τον Ηλιακό Λεχενών με τον Θανάση τον Κράγκαρη, ο οποίος τέτα-τέτ με τον Μάτσακα τον πλασάρισε μένα, αλλά η μπάλα πέρασε out από το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του ζακινδυνού τερματοφυλάκα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την ομάδα των Λεχενών, ενώ τα αίματα έχουν ανάψει στη Ζάκυνθο. Η απόφαση αυτή του Μανιά την αφήσει το 50 να συνεχιστεί. Το 28 σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών να ανάψει τα αίματα. Και θα έχουμε πρόβλημα σίγουρα στη συνέχεια. Ενώ τώρα βγαίνει η σέντρα από το Μουζάκι, είναι καλή. Διώχνει ο Αρχιμανδρίτης μακριά. Ο Νάστος εκεί θα πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω για τον Παναγιωτακόπλο. Ενώ ένα μπουκάλι έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μεγάλο μπουκάλι. 1,5 λίτρου γεμάτο και είχε βέβαια προορισμό το κεφάλι του επόπτη, του βοηθού διαιτητή, του Χριστόπουλου, που είναι προς την κερκίδα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Χρήστο τον Γκράγκαρη να δίνει μια προσημένη παλιά, να γίνει το λάθος Τσάκουλης τώρα, 29 λεπτά. Μια παλιά καλή για τον Μουζάκη. Μουζάκης βγαίνει ο Τριφωνόπουλος, συνεχίζεται η φάση out. Πέρασε out την μπάλα, δεν μπόρεσε και ο Καλπακίδης να βγάλει τη σέντρα. Έτσι λοιπόν χάνεται και αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της Αγίνθου. Ο Ανδρέας Τριφωνόπουλος τώρα στείνει την μπάλα στη γωνία. Στην δεξιά γωνία της μικρής του περιοχής για να επαναφέρει την μπάλα ο Χρήστος ο Κράγκαρης σε ένα χώρο που ο Μπιάζης παίρνει την κεφαλιά. Κατεβάζει ο Μουζάκης και τώρα Γκρέκος. Ο Γκρέκος είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα, βγάζει την κύριο σέντρα, ο Τσάκουλης κρατάει. Γκρέκος τώρα γυρίζει πιο πίσω για τον Μαρίνο, πιέζει η Ζάκυνθος, κλέβουν όμως οι του Ηλιακού. Θανάσης Κράγκαρης τώρα, για να δούμε. Δυνατό παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα. Κλέβουν με το Φυτόπουλο οι παίκτες της Αγίνθου. Τσάκουλης δεν περνάει η μπάλα. Κράγκαρης θα διώξει. Παλιά ήταν για τον Γκρέκο. Ο Μουζάκης έκανε τον κοντρό με το στήθος. Προσπαθεί τώρα και Τικίδης. Κρατάει την μπάλα, γυρίζει πιο πίσω. Πήρε από τον Ψάρι ο Τσάκουλης. Πανουτσόπουλος, Κλαμπάνος. Λάθος από τον Κλαμπάνο. Ο Μπιάζης για τον Φυτόπουλο, συγγνώμη, ήταν ο Γκρέκος. Τώρα θα βγει σέντρα, δεν μπορούν οι παίκτες της Αγίνθου, μπερδεύονται και οι παίκτες του Ηλιακού. Έδιωξε ο Γκράγκαρης ο Χρήστος. Κεφαλιά τώρα από τον Κετικίδη, γρήγορο το παιχνίδι. Τώρα Φυτόπουλος θα κάνει ένα σούτ την μπάλα σε αγκαλιά του Ανδρέα Τριφωνόπουλου. Γρήγορο λοιπόν το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. 31 παίζουμε στο εθνικό στάδιο της Αγίνθου, πάντα 0-0. Ζάκινθος Ηλιακός Λεχενών και τώρα με τον Θανάση τον Γκράγκαρη, πολύ γρήγορο ο Θανάσης μπροστά η ομάδα του Ηλιακού, αλλά βγαίνει γρήγορα όμως και διώνει σε πλάγιο ο Πέτρος ο Ψάρης, ο 25χρονος αμυντικός της Αγίνθου. Ένα πλάγιο που πηγαίνει ο Βασίλης ο Κλαμπάνος να το εκτελέσει από αριστερά, όπως επιτίθεται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών. Κλαμπάνος λοιπόν στο πλάγιο, ζητάει πάνω για το ακόμπλο στην μπάλα του, τη δίνει ο Κλαμπάνος. Ο Ντίνος τώρα ετοιμάζεται και είναι δύο παίκτες. Γέννησε στον Κλαμπάνο, είναι πλάγιο η μπάλα, σωστά, έχει περάσει την γραμμή του πλαγίου. Ο Μαρίνος πιο πίσω για τον Μαρινάκη. Φάουλ, σωστά, ο Νάστος. Μπέκανε στο Μαρινάκη και ο ίδιος που το κέρδισε. Όχι, τελικά αφήνει για τον Μάστακα τον τερματοφύλακα. Ο 25χρονος τερματοφύλακας λοιπόν
τη Ζακίνθου, θα επαναφέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Εκεί που ο Μουσερής παίρνει την κεφαλιά αλλά προς τα πίσω και παραλίγο να δώσει την πάσα στον Τσάκουλη και αναγκάζεται ο Αντώνης ο Μουζής να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο για τον Τσάκινθο, που τρέχει ο Τσάκουλης να την μαζέψει και να δούμε αν και ο ίδιος θα το εκτελέσει. Πράγματι ο ίδιος είναι στο πλάγιο για τον Καλπακίδη. Καλπακίδης κέρδισε τελικά ο Μπιάζης. Ο Μπιάζης θα βγάλει και τη σέντρα, δεν είναι καλή. Η μπάλα περνάει out. Είναι φλίαρη στα τελευταία λεπτά οι παίκτες της Ζακίνθου μέσα στη μεγάλη περιοχή του Τριφωνόπουλου, με αποτέλεσμα να μην περνάει δύσκολες στιγμές ο πορτιέρο του Ηλιακού, ο οποίος θα στήσει για άλλη μια φορά την μπάλα στη δεξιά γωνία της μικρής περιοχής για να επαναφέρει για άλλη μια φορά ο Χρήστος ο Κράγκαρης στην μεσαία γραμμή. Ο Αρχιμανδρίτης δεν πήρε την κεφαλιά, έκλεψαν με το Φυτόπουλο τώρα οι παίκτες της Ζακίνθου. Τσάκουλης θα βγάλει την σέντρα ο Μπιάζης, αλλά δεν ακολουθεί ο Μαρίνος, η μπάλα είναι out. Έχει πέσει ο ρυθμός, ιδιαίτερα των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι αμήνονται και στις κόντρες βγαίνουν με αξιώσεις μπροστά στην αιστεία του Μάστακα. Μάλιστα σε δύο φάσεις, το 17 και το 28, ατύχησαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του θεματοφύλακα της Ζακίνθου, το 17 με τον Παγιωτακόπλο, το 28 με τον Γκράκαρη. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δύο έχει και η ομάδα της Ζακίνθου, στο 10 ο Καλπαχίδης, στο 12 ο Γκρέκος, ιδιαίτερα η δεύτερη του Γκρέκου, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, σε εστίαση του Τριφωνόπουλου. Φυτόπουλος στο πλάγιο, 34 λεπτά, στη Ζακίνθου, ο Κλαμπάνος έκλεψε τον Μαρίνο, Κλαμπάνος δίνει για τον Άστο, Κλαμπάνος που κρατάει, προσπάθησε να περάσει, ο Φυτόπουλος έκλεψε. Και τώρα μπροστά με τον Μαρινάκη, οι παίκτες της Ζακίνθου, καλή παλιά του Μαρινάκη για τον Μουζάκη. Μουτάκης από δεξιά, βγάζει μια παλιά, αλλά ο Κράγκαρης διαβάζει την ενέργεια του αντιπάλου του. Κέρδισε την μπάλα, με ωραίο τρόπο θα δώσει για τον Άστο, αυτός άφησε πολύ για τον Παγιωτακόπουλο. Δεν είναι σε θέση offside. Ο Θανάσης ο Κράγκαρης πέφτει από πίσω. Κράγκαρης μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι και Παγιωτακόπουλος. Για να δούμε τώρα τον Ηλιακό. Ο Ντίνος δεν καταφέρνει να κερδίσει τον Μάστακα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, νέα μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Ηλιακός Λεχενών στο 35. Ήταν η πολύ καλή σέντρα που έβγαλε ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Πολύ καλή ενέργεια των παιχτών του Ηλιακού. Ο Κράγκαρης έβγαλε την σέντρα, αλλά για άλλη μια φορά ο Ντίνος ο Παναγιωτακόπουλος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μάστακα, ο οποίος τον πρόλαβε, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και τον ανάγκασε να χάσει την πολύ μεγάλη, τη μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρ η ομάδα των φιλοξενούμενων. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ηλιακό Λεχενών. Και ο Μουσερής πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Μουσερής στο πλάγιο λοιπόν, έχει και την κοστίδα του. Σε κόρνερ ο Μουσερής βέβαια. Παίζει και θέατρο και του πετάνε και πέτρες δυστυχώς από την... εκεί που είναι το, όπως βλέπετε, το κλειστό απέναντι. Μουσερής άφησε για νέο πλάγιο. Και κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει εκεί που πάει ο Μουσερής. Κοιτάξτε και εσείς τι γίνεται εδώ. Θα πρέπει να τα καυτηριάσουμε αυτά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι, στο 3-0 που είχε κερδίσει ο Ηλιακός εντός έδρας στον Ιζάκη, όμως δεν είχαν τύχει πολύ καλή φιλοξενία. Αλλά αυτά βέβαια γίνονται στο ποδόσφαιρο και δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Μπροστά τώρα ο Γκρέκος για την ομάδα Ζακίνθου. 36 λεπτά. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ ο Νιόνιος ο Καπανδρίτης εδώ μπροστά μας στον χώρο του Στίβου κάνει πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω. Είναι ανήσυχος Τσάκουλης, θα κάνει ένα σούτε ο Χρήστος Κράγκαρης. Κόντραρε την μπάλα και την έδιωξε μακριά και που την κέρδισε ο Μπιάζης. Και ο Τσάκουλης κοντράει τώρα με τον Μουσερή, μπάλα είναι out. Λέγαμε για τον Νιόνιο τον Καπανδρίτη, τον πρωτεργάτη αυτής της ομάδας. Την έχει χτίσει από τα θεμέλια θα έλεγα. Έχει δώσει πολλά σε αυτήν την ομάδα και ζητάει και πολλά από αυτήν την ομάδα. Ο πρόεδρος με δικιά φωνή, όπου τον απολαμβάνουν οι Ζακινθινοί και όχι μόνο, ειδικά το καλοκαίρι, οι φιλοξενούμενοι που έρχονται, οι τουρίστες στην Αρέκεια. Ενώ τώρα είναι μπροστά και πάλι η ομάδα της Ζακίνθου, προσπαθεί εκεί να κάνει το σούτ αλλά δεν μπορεί ο Καλπακίδης, έδιωξαν οι αμυντικοί και με τον Τζάμι στο τέλος το Λεχενών.
Και τώρα είναι μπροστά με τον Αρχιμανδρίτη. Ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης θα είναι ένα στήριγμα, θα προσπαθήσει να αλλάξει το γύρι για τον Θανάση τον Κράγκαρη, ο οποίος εκεί ταλαιπωρεί τον Φυτόπουλο από αριστερά. Κράγκαρης και πάλι κλείνεται από δύο. Μαρινάκης προσπαθεί να του πάρει την μπάλα. Κλαμπάνος τώρα θα βγάλει και τη σέντρα για τον Άστο. Έδιωξαν όμως οι της Ζακίνθου. Η μπάλα κοντράει σε πάνω στον Τζάκουλη από το σουτ του Αρχιμανδρίτη. Και τώρα Πανουτσόπουλος θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι. Για τον Μουσερή έκανε όμως το λάθος. Ή αν θέλετε, ο Μπιάζης κέρδισε. Διαπροωθημένη παλιά τώρα για τον Γκρέκο. Ο Γκρέκος που κλείνεται με τον Χρήστο τον Γκράγκαρη. Θα πάει πολύ καλά ο Χρήστος και στο σημερινό παιχνίδι. Κερδίζει ο Χρήστος. Ξεφεύγει από τον Καλπακίδη και είναι μπροστά τώρα ο Ηλιακός, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ λοιπόν που κάνει ο Καλπακίδης επάνω στον Χρήστο τον Κράγκαρη, ο οποίος αφήνει για τον Μουσερή, όχι, και αυτός άφησε για τον Μουζή τελικά, ο οποίος εκτελεί για τον Παναγιωτακόπουλο. Κλείνει εκεί ο Μπιάζης και τελικά έχουμε φάουλ στο μαρκάρισμα που έκανε ο Ντίνος Παναγιωτακόπουλος επάνω στον Κώστα τον Μπιάζη, τον 26χρονο αριστερό back half της ομάδας του Τσέκιν. Ο Μαρινάκης σε αυτό το φάουλ που έχει κερδιθεί και αυτός μεγάλος σε ηλικία, 36 ετών και αυτός βετεράνος όπως και ο Σπύρος ο Φιωρεντίνος που είναι στον πάγκο. Παναγιώτης ο Παπαδάτος 38 χρονών πλέον, ο Παναγιώτης είναι στον πάγκο κι αυτός. Ο Νίκος ο Μαρίνος που αγωνίζεται. Έχει μεγάλο σε ηλικία ο Μουσάκης, ο αρχηγός. Έχει μεγάλο σε ηλικία η Ζάκηδος, αλλά είναι έμπειρη. Και γι' αυτό βρίσκεται σε πολύ μεγάλη βαθμολογική θέση. Η ομάδα Ζακίνθου είναι πάνω από την γραμμή του υποβάσμου και κάθε χρόνο πλασάρεται στην πρώτη τετράδα. Ενώ δίνει οδηγίες ο Νιόνιος ο Καβανδρίτης. Μουσερί στη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους, σέντρα σούτ ήταν τελικά στην αγκαλιά του Χρήστου του Μάρτακα. Θυμίζω ήρθα από την προοδευτική φέτος στο πολύ όμορφο νησί της Ζακίνθου. Ένα φιλόξενο νησί και πολύ όμορφο. Την μπάλα πέρασε στον Τρυφωνόπουλο, έφτασε μάλλον στον Τρυφωνόπουλο, ο οποίος ελέγχει και περιμένει τους συμπαίκτες να περάσουν στη μεσαία γραμμή για να τους φέρει την μπάλα εκεί, όπως τώρα που δίνει μια παλιά για τον Νάστο. Η μπάλα πέρασε από Νάστο και από Ψάρι και τελικά έφτασε στον άλλο τερματοφύλακα, τον Μάστακα, ο οποίος βγήκε και μπλοκάρισε πρώτον Νάστο. Ο Μάστακας γρήγορα επαναφέρει. 40 λεπτά παίζουμε στο γήπεδο της Ζακίνθου, εθνικό στάδιο, το οποίο θα κλείσει περίπου σε ένα μήνα για να γίνουν, για να γίνει κατασκευή του χλωροτάπητα. Καιρός ήταν για το νησί να φτιαχτεί επιτέλους ο χλωροτάπητας. Κλαμπάνω στο λάθος κέρδισε και ο Γιώργος Κετικίδης. Έδωσε για το Φυτόπουλο. Φυτόπουλος έκανε το λάθος, ο Κραγκαρίς κέρδισε αν θέλετε, αλλά μπαίνει στην φάση ο Φυτόπουλος και κερδίζει πάλι. Ο Κλαμπάνος κλέβει πολύ ωραία την μπάλα, δίνει και μπροστά για τον Πανουτσόπουλο και στην κόντρα πάλι ο Ηλιακός. Για να δούμε τώρα με τον Ηρακλή τον Πανουτσόπουλο, ο Φυτόπουλος τρέχει να τον κλείσει, τρέχει τώρα και ο Ψάρης βγάζει τη σέντρα, ο Πανουτσόπουλος βγαίνει, ο Μάστακας την μπλοκάρει πρώτου Παναγιωτακόπουλου. Χειροκροτείται αυτή η ενέργεια των παιχτών του Ηλιακού Λεχεδόν από τους 150 με 200 περίπου φίλους της ομάδας. Ο Μουζής, ο Τάμις μάλλον πήρε την κεφαλιά. Μπιάζης μια προωθημένη παλιά. Μπιάζης και πάλι που πήρε, αλλά άνοιξε πολύ την μπάλα. Έδιωξε ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Βεβαιασμένα όμως η μπάλα πήγε στον Τσακούλη. Με τον αρχηγό τώρα να δίνει μια προωθημένη παλιά. Βγαίνει ο Τρυφωνόπουλος, διώχνει. Η παλιά ήταν για τον Θανάση τον Γκρέκο από τον αρχηγό τον Σάκη τον Μουζάκη. Βγήκε όμως γρήγορα και έγκυρα. Ο τερματοφύλακας ο Τρυφωνόπουλος έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, έκτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Ζάκυνθο εναντί ενός του Ηλιακού. Θέλες και γρήγορα Τσακούλης. Εδώ και για τον Μαρίνο, ο Μαρίνος κοντραρίστηκε εκεί με τον Παναγιωτακόπουλο, έκλεψε ο Πανουτσόπουλος και τώρα Μουσερής που είχε έρθει από αριστερά. Παναγιωτακόπουλος με τη μία δεν πέρασε η μπάλα, έκλεψε πολύ ωραία ο Κεντικίδης. Ο Παναγιωτακόπουλος με τη μία για τον Άστο, μόνος του ο Άστος με τον τερματοφύλακα. Για να δούμε τον πλασάρι, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 0-1 για τον Ηλιακό Λεχενών. Το 42ο λεπτό με τον Σταύρο τον Άστο.
Να πετυχαίνει τον κόλο, Παναγιωτακόπουλος έδωσε πολύ ωραία πάσα στον Σταύρο, ο οποίος βλέπετε έχει φορέσει τη φανέλα στο κεφάλι του, στο πρόσωπό του, και οι 200 περίπου φίλοι του Ηλιακού Λεχεντών χειροκροτούν αυτό τον κόλ του Σταύρου του Νάσου, και αυτό το ανταποδίδει 42 λεπτό, 0-1 παγώνει το γήπεδο της Ζακύνθου. Το γκολ λοιπόν από τον Σταύρο τον Άστο, ο οποίος πλασάρισε, πέρασε την μπάλα επάνω από τον τερματοφύλακα τον Μάστακα, και ίσως να υπάρχει και υποψία για offside την φάση αυτή. Βέβαια εμείς με γυμνό μάτι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι ακριβώς έγινε, εσείς θα το δείτε καλύτερα από το σπίτι σας που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή σε μαγνητοσκόπη στον αγώνα. Και τώρα πάλι μπροστά ο Ηλιακός με τον Θανάση τον Κράκαρη να δίνει για τον Άστο, μια προθυμένη παλιά είναι δυνατή για τον Παγιωτακόπουλο. Ο Σταύρος ίσως, όχι ίσως σίγουρα, θα ήθελε να πιάσει εξωτερικό φάλτσο για να πάει η μπάλα λοιπόν έτσι διαχόνια στον Ντίνο, αλλά την έπιασε με το κουτουπιέ, η μπάλα πέρασε, μάλλον κατέληξε στον Μάστακα. Φάουλ που κάνει ο Μουστερής και βλέπει και την κίτρινη κάρτα στο 43. Η πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν για την ομάδα του Ηλιακού Λεχενών, την βλέπει την κάρτα αυτή λοιπόν ο Μουστερής στο 43. Και ο Τσάκουλης σε αυτό το φάουλ που κέρδισε τη Ζάκυνθος. 0-1 θυμίζω από το 42, χάρη στον γκολ πέτυχε ο Σταύρος στον Άστος. Τσάκουλης στο φάουλ, κατεβάζει ο Χρήστος ο Κράγκαρης που δεν ανησυχεί. Πολύ καλός παίκτης ο Χρήστος, το δείχνει και στο σημερινό παιχνίδι. Ο Νάστος διώχνει όπως όπως για τον Κλαμπάνο. Παίρνει την κεφαλιά ο Βασίλης, διεκδικεί για δεύτερη φορά την μπάλα, δεν μπορεί. Από το Μουζάκι θα πάρει ο Μαρίνος, πολύ ωραία. Ο Μαρίνος θα βγάλει και τη σέντρα, περνάει μπάλα από όλους. Ο Μουσερής προσπάθησε και να διώξει Τσάκουλης, για να δούμε Τσάκουλης κάνει το λάθος. Την μπάλα είναι out, δεν ανησυχεί ο Ηλιακός Λεχνών. 44 λεπτά, με το δικό μας το χρονόμετρο υπολείπονται 45 δεύτερα για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Θα κρατήσει και κάποιες καθυστερήσεις ίσως ο διαιτητής, ο Μανιάτης από το σύνδεσμο Αρκαδίας, ιδιωτικός υπάλληλος στο επάγγελμα, 25 ετών, μόλις 25 ετών. Κλαμπάνος για τον Σταύρο τον Άστο, δεν προλαβαίνει ο Σταύρος, η μπάλα είναι πλάγιο. 0-1 θυμίζω από το 42, προηγείται ο Ηλιακός Λεχενών της Ζακύνθου, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Σταύρος ο Νάστος, που πήρε μια πολύ ωραία παλιά από τον Παναγιωτακόπουλο, που ίσως ο Ντίνος να ήταν σε θέση offside. Βέβαια με γυμνό μάτι δεν είδαμε τι ακριβώς συνέβη, ήταν και ο Φυτόπουλος εκεί που έκλεινε τον Παναγιωτακόπουλο, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι ενώ θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής, άσχετα αν παίζεται, αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί δύο παίκτες έχουν χτυπήσει το κεφάλι. Έχουν χτυπήσει το κεφάλι και φυσικά από την πρώτη στιγμή να διακόψει το παιχνίδι. Με τη διακοπή λοιπόν να πούμε για τη φάση του γκολ 42, που ο Παναγιωτακόπουλος μεταδίδει στο απάνω, ήταν ο site αυτό, το είπε. Πρέπει να ήταν. Το είπε. Ήταν λοιπόν η φάση αυτή, ενώ έρχονται εδώ να μας ρωτάνε αν ήταν ο site, η προηγούμενη φάση, η φίλη της Ζακύνθου. Πήρε την μπάλα ο Σταύρος ο Νάστος από τον Παναγιωτακόπουλο. Ο Σταύρος ο Νάστος είδε τον Μάστακα να βγαίνει για να του κλείνει το οπτικό πεδίο, και με υποδηματικό πλασέ πέρασε την μπάλα επάνω τον τερματοφύλακα, την έστειλε να περάσει στη εστία του, και έτσι λοιπόν από το 42 η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών προηγείται στο σκορ. Προηγείται στο σκορ με 0-1. Κράγκαρης, θα βάλει στο Κράγκαρης, θα δώσει πιο πίσω για το Μουζί. Κλαμπάνος, ο Νάστος δεν κατάλαβε, η μπάλα έφτασε στο Φυτόπουλο. Φυτόπουλος που κρατάει, δεν είναι ο Φυτόπουλος, είναι ο Ψάρης. Το συγγνώμη από τον Ψάρη. Τσάκουλης, Μουζάκης, Μαρίνος. Για το Φυτόπουλο τώρα είναι ο Φυτόπουλος. Ο Θανάσης ο Κράγκαρης όμως κέρδισε. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Ζάκυνθο. Με το δικό μας το χρονόμετρο παίζονται και 2 λεπτά καθυστερήσεων. 47ο. 0-1 προηγείται ο Ηλιακός. Και είναι στο πλάγιο με τον Πέτρο τον Ψάρη η Ζάκυνθος. Ψάρη στο πλάγιο. Αρχιμανδρίτης στην κεφαλιά. Η μπάλα πάει για κόρνερ, αλλά ο Παλουτσόπουλος την προλαβαίνει. Όχι. Την έδιωξε αυτός σε κόρνερ.
Έβδομο κόρνερ στο παιχνίδι. Με τον βορειοϋπηρέωτη τον Τσάκουλη και πάλι, ενώ πέφτουν κι άλλα μπουκαλιά στον βοηθό διαιτητή, στον Χριστόπουλο. Με τον Τσάκουλη λοιπόν σε αυτό το κόρνερ. Τσάκουλης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, είναι καλό το κόρνερ. Ο Τσάμις, ο Μουζής μάλλον έπιασε την κεφαλιά. Όχι, τελικά την κεφαλιά την έπιασε το άλλο τεσάρι. Ο Ψάρης, η μπαλά πέρασε out. Και δεν θα αργήσει ο Γιώργος Ομανιάτης να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, που μέχρι στιγμής βρίσκει μπροστά την ομάδα των Λεχενών, τον Ηλιακό, που προηγείται με 0-1 χάρη στον γκολ που έρχεται 42 ο Σταύρος ο Νάστος από την παλιά του Παναγιωτακόπουλου. Αρχιμανδρίτης κεφαλιά. Νάστος νέα κεφαλιά, Παναγιωτακόπουλος διώχνει μακριά. Ο Μαρινάκης με το κεφάλι, ναι σωστά, γυρίζει πίσω στο Μάστακα. Σωστή ενέργεια του έπειρου αμυντικού να γυρίσει με το κεφάλι πίσω στον Μάστακα. Πανουτσόπλος στην κεφαλιά, έκανε το λάθος, ο Μαρίνος όμως ελέγχει. Θα δώσει για τον αρχηγό του τον Μουζάκη. Λάθος από τον Μουζάκη, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που βρίσκει τον Ηλιακό μέχρι στιγμής να προηγείται τη Ζακίδου με 1-0. Ενώ κάποιος εκεί πάει στον διαιτητή και έχει άγριες διαθέσεις. Και γενικώς το κλίμα δεν είναι καλό εδώ. Σε λίγο φίλες και φίλοι θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ολυμπιακής Δεφενείας τηλεόρασης αλλά και της Εροζήτα ή της Εροζήτα αν προτιμάτε, μιας και μας φιλοξενεί, και της Ολυμπιακής Δεφενείας τηλεόρασης, μιας και η μετάδοση γίνεται από κοινού. Είμαστε λοιπόν μαζί στο Εθνικό Στάδιο της Ζακύνθου για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου, και στην μπάλα είναι η ομάδα των Λεχενών. Ένα πρώτο ημίχρονο επεισοδιακό με ένα γκολ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 0-1 χάρη στον γκολ στο 42 που πέτυχε ο Σταύρος ο Νάστος, που είναι εκεί στην σέντρα. Και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι λοιπόν, με τον Ηλιακό Λεχενών να είναι όπως είπαμε στην σέντρα. Παναγιωτακόπουλος, ενώ πίσω από τον πάγκο του Ηλιακού Λεχενών έχουν πάει φίλαθλοι της Ζακύνθου και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τσάκουλης για τον Ζάκη, για Τσάκυνθο. Βάζει εκεί το κεφάλι του ο Πανουτσόπουλος, για προωθημένη παλιά αφήνει ο Τριφωνόπουλος, μάλλον με το στήθος κατεβάζει για να κάνει καθυστέρηση. Ο Άρης Ιακωβάκης και ο Κώστας Ονυπεριάλης έχουν σηκώσει για ζέσταμα τον Κυριάκο τον Κουρδούπη και τον Παύλο τον Καρθανάση, ενώ νωρίτερα δοκίμασε και το πόδι του ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρουμε όμως τι ακριβώς έγινε. Τσάκουλης. Και τώρα με τον Κετικίδη δεν βλέπω καμία αλλαγή και στις δύο ομάδες. Με τους ίδιους 11 έχουν ξεκινήσει και το δεύτερο μέρος. Αρχιμανδρίτης δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά. Ο Μουσερής λάθος διώξιμο. Εκεί που πάει μπάλα όμως ο Χρήστο Κράγκαρης πανταχού παρών στην άμυνα κέρδισε. Μαρινάκης και τώρα Κετικίδης. Μια παλιά για τον αρχηγό του, το Μουζάκη. Ένα δυνατό σουτ από τον Μαρίνο η μπαλά. Ο Μαρίνος επιχείρησε λοιπόν αυτό το δυνατό σουτ το πρώτο 1,5 λεπτό του δεύτερου μηχρόνου. Η μπαλά πέρασε έξω από την ευθεία του Ανδρέα Τριφωνόπουλου, ο οποίος δεν ανησύχησε, ήταν και στην πορεία της μπάλας. Έλεγχε τη φάση. Τώρα έστεισε την μπάλα στην αριστερή του γωνία της μικρής περιοχής για να επαναφέρει ο Αντώνης ο Μουζής σε ένα χώρο που θα διεκδικήσει εκεί ο Σταύρος ο Νάστος, αλλά η κεφαλιά τελικά την πήρε ο Ψάρης. Μαρινάκης μια προθυμένη παλιά για τον Καλπακίδη, ο οποίος δεν έκανε τόσο καλό κοντρόλ αλλά πρόλαβε την μπάλα. Ο Μουζής κρατάει, πέφτει στο έδαφος σε επιθετικό φάουλ. Σωστά που σφυρίζει ο διαιτητής, ο Γιάννης ο Καλπακίδης εκεί έσπρωξε τον αντίπαλό του. Σε αναμένα κάργου να είναι εδώ μπροστά μας ο πρόεδρος της ομάδας Ζακύνθου, ο Νιόνιος ο Καβανδρίτης. Αν ήταν λίγο νεότερος ίσως να έπαιρνε αλλαγή. Είχε κάνει μεγάλη καριέρα μάλλον στην πρώτη εθνική, με τα χρώματα της Παναχαϊκής ιδιαίτερα. Και σίγουρα ζει αυτό το παιχνίδι.
αφού βλέπει και την ομάδα του βέβαια να χάνει μέχρι στιγμής με 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε στο 42 ο Σταύρος ο Νάστος από την πολύ ωραία παλιά του Παναγιωτακόπουλου για μια φάση που φωνάζουν οι της Ζακύνθου για offside πιστεύοντας ότι ο Παναγιωτακόπουλος ήταν μπροστά από τον Φυτόπουλο στη φάση εκείνη και πήρε από θέση offside την μπάλα για να τροφοδοτήσει τον Νάστο. Νάστος τώρα ο σκόρερ μέχρι στιγμής τέρματος που έχει επιταχθεί στο παιχνίδι και ένα πλάγιο που κερδίζει τώρα ο Ηλιάκος. Με τον Μουσερή να ζητήσω συγγνώμη γιατί ένα κρύωμα που με ταλαιπωρεί εδώ και μέρες με αναγκάζει συχνά πυκνά να βήχω και ίσως να περνάει αυτό από τους δέκτες σας. Ζητώ συγγνώμη αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Ενώ τώρα πάνω στο όπλος μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ, η μπάλα κοντράρει επάνω στον ψάρι, η μπάλα είναι κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες και το κερδίζει βέβαια ο Ηλιακός Λεχενών που πηγαίνει ο Θανάσης ο Κράγκαρης να το εκτελέσει από αριστερά όπως επιτίθεται σε αυτό το πρώτο μέρος, σε αυτό το δεύτερο μάλλον ημίχρονο η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών. Κράγκαρης στο κόρνερ, κεφαλιά τελικά είναι από τον Κετικίδη αλλά δυνατός ήταν από τον Μουσερή, απελπιστικά επάνω από την αιστεία του Μάστακα. Να πω για το πρώτο μέρος όπου η Ζάκυνθος είχε την εδαφική περιοχή. Στο 10 έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καλπακίδη ο οποίος δεν κατάφερε να βρει την τροχιά της μπάλας να τη στείλει στα ανυπεράσπιστα δίχτυα του Αντρέα Τρυφωνόπουλου. Στο 12 το οριζόντιο δοκάρι του Γκρέκου. Στο 17 ο Λιακός πέρασε μπροστά, ο Μουσερής έβγαλε μια παράλληλη σέντρα. Ο Παναγιωτακόπουλος σε κενή αιστεία κατάφερε, μόνο αυτό μπορώ να πω, κατάφερε να στείλει την μπάλα out. Στο 28 ο Κράγκαρης ο Θανάσης τέταρτος με τον τερματοφύλακα έβγαλε την μπάλα έξω. Ενώ τώρα είναι μπροστά για να δούμε τη Ζάκυνθο, ο Μαρίνος προσπάθησε και να βγάλει τη σέντρα. Τελικά κέρδισε το πλάγιο από τον Χρήστο του Κράγκαρη. Γρήγορα από τον ίδιο για τον Μουζάκη. Και τώρα Μαρίνος θα βγάλει μια σέντρα με εξωτερικό φάλτσο, ο Μουσερής θα διώξει μακριά και τρέχει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρει, τη διώχνει μακριά. Ενώ τα μπουκάλια συνεχίζουν να πέφτουν. Και τώρα Φυτόπουλος στο πλάγιο για τον Τσάκουλη και για τον Μπιάζη. Ο Μπιάζης τελικά θα βγάλει μια σέντρα, Κλαμπάνος θα διώξει μακριά σε πλάγιο. Λέγαμε λοιπόν για τις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου για να ολοκληρώσω. Στο 35 ο Κράγκαρης έδωσε στον Παναγιωτακόπουλο και αυτός, ο Παναγιωτακόπουλος δηλαδή, έχασε νέα μοναδική ευκαιρία. Μοιραίος παίχτης μέχρι στιγμής για την ομάδα του Ηλιακού Λεχενών. Και στο 42 τον γκολ με τον Άσο Τσάκουλης τώρα τη σέντρα για να ξαναγυρίσουμε στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Εδώ τώρα φάουλ που κάνει το δεκάρι της Ζακύνθου, ο Μουζάκης, το δεκάρι του Ηλιακού Λεχενών, στον Παναγιωτακόπουλο. Ο Γιάννης, ο Σάκης ο Μουζάκης. Από με την φάση αυτή. Αλλά αυτό που έχει είναι ότι η μπάλα είναι για τον Ηλιακό, ο οποίος κερδίζει κόρνερ. Κόρνερ λέει ο βοηθός διαιτητή, αλλά ο βοηθός διαιτητή ο Χριστόπουλος ο Λονίδας. Συγγνώμη, ο Δημογέροντας ο Κώστας, ο 19χρονος φοιτητής, αλλά ο 25χρονος φοιτητικός υπάλληλος Γιώργος Μανιάτης, ο άρχον του σημερινού παιχνιδιού, έδωσε out. 6 λεπτά, παίζουμε 6,5 λεπτά για την ακριβία στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα 0-1 προηγείται ο Ηλιακός Λεχενών. Και την Κίδης πια μπαλιά για τον Μπιάζη. Από αριστερά ο Μπιάζης έχει τον Μουσερή εκεί. Μπιάζης που κρατάει, περνάει από τον Μουσερή. Όχι, τελικά Μουσερής παραχωρεί το πρώτο κόρνερ για την Ζάκυνθο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ε, 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 52 το παιχνίδι. Προηγείται λοιπόν ο Ηλιακός Λεχενών με 0-1 και στο κόρνερ ο Γιάννης ο Καλπακίδης που ήρθε από τον Αθηναϊκό το εκτελεί. Διώχνει ο Αρχιμανδρίτης μακριά, ο Τσάκουλης πιάνει την κεφαλιά για τον Μουζάκη. Μουζάκης γρήγορα σπαθεί και έδωσε τελικά στον Γκρέκο. Ο Γκρέκος έδωσε και πάλι στον Μουζάκη. Τελικά ο Μουζής βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα το εκτελέσει ο Μουζάκης που το κέρδισε κιόλας. Ο Κετικίδης του ζητάει την μπάλα. Τελικά προσπάθησε να βρει τον Τσάκουλη, ο Μουζής έδιωξε μακριά. Σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Νάστος μαζί με τον Ψάρι, ο δεύτερος έπιασε την κεφαλιά. Μουσερής με τη μία για τον Θανάστο Γκράγκαρη, δεν ήταν καλή μπαλιά. Φυτόπλος έκλεψε. Τσάκουλης κατεβάζει με το στήθος.
ο Άλμπερτ ο Τσακούλη έδωσε για τον Γιώργο τον Κετικίδη και πάλι στον Άλμπερτ τον Βορειοπυρώτη. Καλπακίδης για τον Κετικίδη, αυτός θα δώσει για τον Μουζάκη. Μουζάκης καθυστέρησε, Μαρίνος και πάλι Μουζάκης. Πολύ ωραία το 1-2 για τον Μαρίνο και πάλι Μαρίνος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα φτάνει στο Μαρινάκι που έχει προωθηθεί, το σούτ από τον Κετικίδη. Η μπάλα διώχνεται μακριά σε ένα χώρο που βρισκόταν εκεί ο Θανάσης ο Κράκαρης και έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα για τον Μουζάκη. 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο στη Ζάκυνθο, 0-1 προηγεί το Ολυμπιακός Μηχανών. Αρχιμανδρίτης διώχνει μακριά. Όπου τρέχει ο Κλαμπάνος να τη διεκδικήσει την μπάλα. Είναι και ο Φυτόπουλος. Ο Φυτόπουλος θα πάρει τελικά την κεφαλιά. Ωραία για τον Τζάκουλη. Στη μεσαία γραμμή και από δεξιά όπως επιτίθεται σε αυτό το πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Ζάκυνθου. Ο προωθημένος Μαρινάκης θα βγάλει μια σέντρα. Είναι καλή. Το σούτα τον πιάζει. Η μπάλα βρίσκει και τον Τσάμι και είναι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Τζάκυνθο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τελείται από τον Καλπακίδη, κεφαλιά από τον Κετικίδη. Έτυχε η άμυνα του Ηλιακού. Μεγάλες στιγμές στην μεγάλη περιοχή του Τριφωνόπουλου. Φυτόπουλος που έχει γυρίσει πίσω, τελευταίος παίκτης. Το γύρισε ο Βασίλη, τελευταίο παίκτη και πέρασε το Μαρινάκι μπροστά. Ενώ τώρα έχουμε την αλλαγή. Θα περάσουμε το νούμερο 12 από πλευρά Τζάκυνθου. Ο Ανδρέας ο Τριαλαφιλίδης. Το 9 του Δευτέρου, στο 54 του παιχνιδιού. Και φεύγει καταχειροκροτούμενος ο Θανάσης ο Γκρέκος από το παιχνίδι. Στο 54 λοιπόν ο Τριανταφυλλίδης περνάει στην θέση του Θανάση του Γκρέκου. Η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Μουσέρης δεν μπόρεσε και τώρα προσπαθεί στην πρώτη επαφή με την μπάλα, μάλλον δεν την βρήκε ο Τριανταφυλλίδης αφού τον πρόλαβε εκεί ο Τσάμις και βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Καθυστερεί να έρθει μπάλα. Τα μικρά δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και ιδιαίτερα όταν ο γηπεδούχος είναι πίσω στο σκορ.